κάτι, παιδιά. Ας το λέω από τώρα. Ίσως κανείς δεν περίμενε πως η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου θα σημείωνε αξιόλογα ποσοστά στις ευρωεκλογές. Χριστός και Παναγία, δεν το περίμενα το ίδιος μου. Όμως συνέβη στην κάλπη. Ξεπέρασε το 4% και κέρδισε μια έδρα στην Ευρωβουλή. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Το ίδιο πρόσωπο που πουλούσε χειρόγραφες επιστολές του Ιησού Χριστού, τρέμοντας από συγκίνηση. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας. Έλεγαν ότι εγώ δίνω χειρόγραφες επιστολές του Ιησού. Τα ζώα, όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Είναι ο επιχειρηματίας που με καθημερινή τηλεοπτική παρουσία μέσα από μισθωμένες εκπομπές τηλεπόλησης έχει καταφέρει να πουλήσει μέχρι σκευάσματα για τη φαλάκρα, όντας ο ίδιος φαλακρός. Πάρτε τα, πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Όλα αυτά μαζί με βιβλία, αλλά και αγιορείτικες κυραλιφές μέχρι οδοντόπαστες που φτιάχνουν οι μοναχοί με τα χέρια τους. Οδοντόπαστα, μοναστηριακοί, αγιορείτικες ευλογίες. Είναι δικές σας. Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Πέρα από το να υπόσχεται τέλος στον πόνο, φρόντιζε πάντα να καλλιεργεί το προφίλ του υπερπατριώτη, του εθνικιστή, του υπέρμαχου της Ορθοδοξίας και του Μακεδονομάχου. Είχαμε πει ότι θα έχουμε έναν πόλεμο. Αναλύοντας την ίδια ώρα τις θεωρίες συνωμοσίας κατά του ελληνικού γένους που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο. Δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Εγώ εργάζομαι από τις επιχειρήσεις μου που βγάζω τα λεφτά. Όχι λάσπη στον ανεμιστήρα μόνο και μόνο για να οικονομάω. Το κάνω γιατί είμαι επιχειρηματίας και το πιστεύω. Για κάποιο λόγο όλα αυτά δούλεψαν. Και έτσι ο Κυριάκος Βελόπουλος, που έκανε τα πρώτα ακροδεξιά βήματά του δίπλα στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη, κατάφερε να κλέψει ψήφους από τη Χρυσή Αυγή και να εκλεγεί. Κερδίσαμε. Φτάσαμε στο σημείο σήμερα να είμαστε εδώ. Να είμαστε σε ευρωεκλογές οι νικητές. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη μάχη. Η πορεία του ωστόσο αμφιλεγόμενη. Κατά τον ίδιο ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ. Πολιτεύτηκε το 2004 με το ΛΑΟΣ, όπου και εκλέχθηκε βουλευτής του το 2007, για να περάσει στη συνέχεια και μέχρι το 2012 στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Δούλεψα για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για την αλλαγή που όλοι οραματιζόμασταν. Δεν ξέρω πού υπήρχαν κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ. Θα σταθώ δίπλα του για ένα και μόνο λόγο. Γιατί το άδικο το θέλει και ο Θεός. Το επαναλαμβάνω. Και μόνο για τον πόλεμο που κάνουν στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, το λέω εντύπως, θα φύγω τελευταίος από το κόμμα. Ο Αντώνης Σαμαράς, με τις επιλογές του. Είναι μια λύση ευρωπαϊκή για τον τόπο. Στην πολιτική σκηνή εμφανίστηκε ξανά το 2016, συνεδριώντας το κόμμα Ελληνική Λύση, που ξεκίνησε ως κίνηση που παρήχε συμβουλές οικονομικής φύσης σε χρεοκοπημένα νοικοκυριά. Τώρα επεκτείνει τις δραστηριότητές του ακόμη και στο Στρασβούργο. Είπαμε και πριν ότι